Κύριε Μάρτης, είπατε ότι προσληφθήκατε το 97 στην Εργοσέ με το που ξεκίνησε η λειτουργία της. Ναι, ναι, με το που ξεκίνησε. Με ποια διαδικασία προσληφθήκατε? Ήταν επιλογή ήταν. Είχαμε προσληφθεί τότε, είχαν προκηρυχθεί δύο θέσεις και είχα προσληφθεί εγώ και κάποιος άλλος συνάδελφος. Μάλιστα. Και το 2005 γίνατε προϊστάμενος, είπατε. Ναι, τέλος του 2005 μου ανατέθηκαν αυτά τα καθήκοντα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εργοσέ. Ναι. Όχι με απόφαση, όχι του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν τότε εξοδοτημένος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας για την τοποθέτηση στο οργανόγραμμα στελεχών της Εργοσέ. Μάλιστα. Ρωτηθήκατε αρκετά για τα ζητήματα της 717. Βεβαίως δεν απαιτώ από εσάς τεχνικά ζητήματα να μου αναπτύξετε. Έτσι είστε δικηγόρος, καταλαβαίνω. Αλλά εσείς, ως ένας επιστήμονας και δικηγόρος που ασχολείστε με συμβάσεις της Εργοσέ από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα. Πώς καταλαβαίνετε λοιπόν αμέσως μετά την υπογραφή της 717, λίγους μήνες μετά, ο ανάδοχος να βάζει αιτιάσεις σε σχέση με την 717. Δηλαδή αυτά τα οποία προέβλεπαν τα τεύχη δημοπράτησης δεν κάλυπταν και αυτά που έλεγε ο ανάδοχος δεν συμβαδίζανε. Τότε πώς επιλέχθηκε ως ανάδοχος? Αναφέρεστε... Είναι φυσιολογικό δηλαδή λίγους μήνες μετά, χωρίς να έχει καν ξεκινήσει η υλοποίησή της, να βάζει αιτήσεις ο ανάδοχος, κύριε, να θέτει ζητήματα? Απήντησα, αν αναφέρεστε στις αιτιάσεις που προανέφερε και η κυρία Αποστολάκη. Σε αυτές, ναι. Που δεν έχω. Εσείς άλλο λέω, δεν λέω ότι έχετε εσείς τα τεχνικά σας. Αλλά δεν γνωρίζω τι αιτιάσεις, το είδος των αιτιάσεων. Δηλαδή, ήταν αιτιάσεις που αποκτούσε δικαίωμα να αξιώσει κάτι οικονομικό ή ήταν σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές και κάτι το οποίο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί ως εργασία. Αυτό δεν το γνωρίζω. Τι είδους αιτιάσεις προέβαλε? Με τις τεχνικές προδιαγραφές κατά κύριο λόγο. Εάν ήταν ζήτημα... Είναι φυσιολογικό αυτό λοιπόν. Πώς επιλέχθηκε ο ανάδοχος εφόσον αμέσως μετά έβαλε αιτιάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές? Ειλικρινά δεν μπορώ να... Γιατί δεν γνωρίζω, και είναι λογικό αυτό, δεν γνωρίζω ποιες ήταν οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονταν στα συμβατικά τεύχη και ποιες είναι αυτές που ο ανάδοχος στην πορεία αμφισβήτησε, να πω, αντέλεξε. Μα δεν είναι πορεία, είναι από την αρχή. Από την αρχή. Εκείνο που μπορώ να πω. Έγινε αιτιάσεις και δεν ξεκίνησε καθόλου διαδικασία υλοποίηση της σύμβασης. Και γι' αυτό δόθηκε η πρώτη παράταση το 16. Όχι. Θα σας πω κάτι. Θυμάμαι τώρα γιατί αποτελούσε και έναν από τους λόγους παρατάσεως στο τμήμα Ινόητη Θωρέα. Ο ανάδοχος όταν πήγε να ξεκινήσει, γιατί με το που υπεγράφει η σύμβαση έγινε αυτοψία επιτόπου του έργου, παρουσία του αναδόχου της επίβλεψης της Εργοσέ και αν θυμάμαι καλά και στελεχών του ΟΣΕ. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι από τον χρόνο σύνταξης των τευχών και δημοπράτησης που ήταν τέλος του 2013 μέχρι την υπογραφή της σύμβασης είχε σημειωθεί τέτοια έκταση βανδαλισμών και φθορών που το συγκεκριμένο σύστημα στο Ινόητη Θωρέα δεν θα μπορούσε επουδενή να αναταχθεί και κατά συνέπεια έχριζε να γίνει κάτι άλλο τεχνικά. Μη με ρωτήσετε τι, απλώς το λέω ως πληροφορία. Στα υπόλοιπα τμήματα και εκεί όμως... Εκεί υπέβαλε μία τεχνική πρόταση ο ανάδοχος για να γίνει. Αν θεωρείται αυτό αιτίαση, θεωρείται με αλφαγιώτα εννοώ, δεν το γνωρίζω. Να πάμε λίγο παρακάτω τότε, κύριε Μάρτης. Στις βασικές συμβάσεις που υπογράφηκε για τα ζητήματα ασφάλειας του κορμού του δικτύου, δηλαδή Αθήνα... ειδωμένη επί της ουσίας. Και ξεκινάνε από το 2006. Αυτές οι συμβάσεις είναι 5 τον αριθμό οι βασικές. Όχι, 5, ναι. Η σύμβαση 10.012 του 2006 για το GSMR. Η σύμβαση 10.004 του 2007. Η σύμβαση 10.005 του 2007, πάλι για το ετησίες. Η σύμβαση 6.35 του 2013 και η σύμβαση 7.17 του 2014. Γιατί όλες αυτές οι συμβάσεις, όλες, ούτε μία εξαιρουμένου,
Έτσι, δεν λέω στο συμβατικό χρόνο που προέβλεπαν, αλλά αναγκάστηκαν να δοθούν παρατάσεις πολλαπλές, 10, 12 παρατάσεις. Κάποιες να ολοκληρωθούν μετά από 20 χρόνια και κάποιες ακόμη να μην έχουν πιστοποιηθεί από τη ΡΑΣ ως λειτουργικές. Είναι δυνατόν σε όλες αυτές τις συμβάσεις να υπάρχαν προβλήματα τόσο μεγάλα να σας πω. Και να πέσαν τόσο πολύ έξω? Να σας πω. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη που αναφέρατε, τη 10.012 GSMR, η οποία υπεγράφει το 2006. Μάλιστα. Ανάδοχος εταιρεία ήταν η Siemens. Όταν ξεκίνησε λοιπόν να υλοποιείται αυτή η σύμβαση, ας θυμηθούμε όλοι το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε με τη Siemens το 2008. Εκείνη τη στιγμή σταμάτησε η υλοποίηση της σύμβασης. Δεν θα μπορούσε να συνεχίζει δηλαδή αυτή η σύμβαση, γιατί οι Siemens κατηγορούνταν για 1.000 πράγματα. Επανεξεκίνησε αυτή η σύμβαση το 2011, αν θυμάμαι καλά, όταν και η εταιρεία Nokia εξαγόρασε κάποιο κομμάτι της Siemens. Από ό,τι θυμάμαι και αυτή η σύμβαση, το GSMR, υλοποιήθηκε στο τέλος από την εταιρεία Nokia Siemens. Και υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το 2013 ή 2014 πλην δύο σταθμών. Είναι κάτι κολόνες που λειτουργεί το GSMR στο αεροδρόμιο, γιατί δεν επέτρεπε το αεροδρόμιο, και στους Αγίους Αναργύρους, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα με τον τότε Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων, δεν επέτρεπε την κατασκευή τους. Σε όλο το άλλο το τμήμα του δικτύου το GSMR είχε εγκατασταθεί. Αλλά ο ΟΣΕ δεν το παραλάμβανε, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θεωρούσε ολοκληρωμένο. Και άρχισε λοιπόν να απαξιώνεται. Και σιγά σιγά με προσπάθειες της ΕΡΓΟΣΕ αποκαταστάθηκαν οι όποιες βλάβες υπήρξαν και από το 2018 και μετά άρχισε να παραδίδεται ολοκληρωμένο πλέον αυτό το GSMR και παραδόθηκε στον ΟΣΕ. Τώρα το αν ο ΟΣΕ δεν το χρησιμοποίησε, αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι, άλλο λέω. Εδώ λέει λοιπόν. Και πάμε για το ETCS, συγγνώμη. Ναι, μισό λεπτό να μείνουμε σε αυτή. Ναι. Δεν χρειάζεται για όλες, να μείνουμε σε αυτή. Για το GSMR. Εδώ λέει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων ότι παραδόθηκε τμηματικά από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ στις 11 έκτου του 18, στις 12 Δευτέρου του 20 και στις 10 Δευτέρου του 21. Το ανέφερα προηγουμένως. Ναι, τμηματικά παραδόθηκαν αυτά. Και έρχεται η ΡΑΣ στο υπόμνημα που κατέθεσε στον εισαγγελέα εφετών της Λάρισας που διερευνεί την υπόθεση, με υπόμνημά της και λέει το GSMR, αυτό που είναι στη γραμμή. Ναι, το επιγραμμής. Το επιγραμμής. Αυτό το GSMR λοιπόν πήρε έγκριση λειτουργίας της 5/7 του 2022. Επί της ουσίας, δηλαδή, 4 χρόνια μετά από τις πρώτες παραδόσεις. Ναι. Γιατί υπήρχε αυτή η καθυστέρηση? Υπάρχουν ζητήματα λειτουργικότητας, υπήρχαν θέματα. Είναι λογικό μετά από 4 χρόνια να παίρνει έγκριση λειτουργίας? Κάτι. Εύλογη η ερώτησή σας και θα είναι σαφής και η απάντησή μου. Η ΕΡΓΟΣΕ με τη σύμβαση που είχε και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου ήταν να ολοκληρώσει την εγκατάσταση αυτού του συστήματος μαζί και με τις φορητές συσκευές και να το παραδώσει στον ΟΣΕ. Η αδειοδότηση του συστήματος αυτού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και υποχρέωση του ΟΣΕ. Δηλαδή, ο ΟΣΕ όφιλε να προβεί σε εκείνες τις ενέργειες που έπρεπε προκειμένου να αδειοδοτηθεί. Δηλαδή, ένα σύστημα λειτουργικό, το οποίο το παραλαμβάνει, θα έκανε τόσα χρόνια να ζητήσει την πιστοποίηση. Δεν είναι παράλογο αυτό? Δεν το βλέπετε εσείς ως παραλογισμό? Κύριε Καραθανασόπουλε, πολλά βλέπω παράλογα, αλλά δυστυχώς ζούμε με πολλές φορές με τον παραλογισμό. Γιατί σας είπα και πάλι ότι η ΕΡΓΟΣΕ το παρέδωσε ως όφιλε λειτουργικότατο και απλώς δεν αδειοδοτήθηκε ή δεν ξέρω τι να σας πω. Και όσον αφορά τώρα το επιτρόχιο GSMR, αυτό που είναι δηλαδή στα τρένα. Τις συσκευές εννοείται. Οι συσκευές, δηλαδή. Ναι, οι συσκευές που είναι στα τρένα, ναι, του GSMR, που ήταν ενιαία σύμβαση. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τη ΓΕΟΣΕ προς την ΡΑΣ για να πιστοποιηθούν ξεκινάνε 3 Δευτέρου του 23,
6 Δευτέρου του 23 και 20 Τρίτου του 23. Και πάνω σε αυτές τις αιτήσεις η ΡΑΣΕ γύρει μια σειρά προβληματικά ζητήματα και ζητάει συμπληρωματικό φάκελο πληροφοριών. Δηλαδή 5 χρόνια μετά η ΓΕΟΣΕ, παρότι δεν ήταν στο δίκτυο, για να πεις ότι υπάρχουν φθορές από κακοκαιρίες, από τα... ήταν μέσα στα βαγόνια, μέσα στο τρένο, καθυστερεί να ζητήσει αδειοδότηση και μάλιστα αυτή η αδειοδότηση να έχει και προβλήματα για να ζητάει συμπληρωματικές πληροφορίες η ΡΑΣ. Είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχουν σε όλα αυτά τα πράγματα, σε όλες αυτές τις συμβάσεις, ζητήματα? Μα αυτή την ερώτηση μόνο κάποιος αρμόδιος, είτε από τη ΓΕΟΣΕ είτε από τον ΟΣΕ, θα μπορούσε να το. Εντάξει, εσείς δεν είσαστε νομικός, αλλά λέω. Όχι, όχι, ακόμη και μη νομικός και τεχνικός. Το βλέπετε λογικό λοιπόν όλο αυτό το ζήτημα? Βεβαίως και δεν είναι λογικό. Γιατί σας είπα και πάλι, όταν παραδόθηκαν αυτά τα συστήματα, αυτό το σύστημα, το GSMR και μαζί και με τις κινητές συσκευές, παραδόθηκαν σε λειτουργούντα. Δηλαδή είχε πιστοποιηθεί η λειτουργία τους. Κατά συνέπεια, τι έμενε? Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με τη σύμβαση 10.012, όλο αυτό το ιστορικό που αναδείξαμε. Να πάμε λίγο και σε αυτό που λέτε λειτουργικό. Για παράδειγμα, στη σύμβαση 10.004 του 7. Είναι το ETCS on board αυτό. Ναι, ακριβώς. Το επισυρμού. Επισυρμού. Αυτό πότε ολοκληρώθηκε? Αυτό... θυμάστε? Αυτό παραδόθηκε στην... Οι σειρμοί δηλαδή αυτοί παραδόθηκαν στην... ΓΕΟΣΕ τώρα. Να σας θυμίσω, 13 Σεπτέμβρη του 2018. Ναι. Παραδόθηκαν σε 88 σειρμούς. Σε 88 σειρμούς, ακριβώς. Αυτό το ETCS. Αυτό το ETCS. Το οποίο στην πορεία, στη συνέχεια, προφανώς από κάποιες βλάβες που σημειώθηκαν, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Αλλά όταν παραδόθηκε, ήταν σε πλήρη λειτουργία. Προσέξτε όμως, για να είμαι ακριβής, ναι. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή ένα σειρμός με εγκατεστημένο το ETCS πάνω στο σειρμό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το ETCS της γραμμή. Συμφωνούμε άλλο αυτό. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Και ήταν όμως... συγκεκριμένα τμήματα τότε που είχε ολοκληρωθεί το ETCS. Σύμφωνοι. Το πλατή Προμαχώνας, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε. Ωραία, σύμφωνοι. Όμως, με το που παραδίδεται το έργο, και αυτό είναι το σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, στις 13 Σεπτέμβρη του 2018, η ΓΕΟΣΕ διαπιστώνει παρατηρήσεις ότι το σύστημα δεν είναι πλήρως λειτουργικό εξαιτίας φθορών από εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, πώς παραδίδεται μία σύμβαση προμήθειας ολοκληρωμένη από την ΕΡΓΟΣΕ και αυτός που την έχει παραγγείλει, δηλαδή η ΓΕΟΣΕ, να διαπιστώνει ότι η σύμβαση δεν είναι λειτουργική. Ότι η προμήθεια αυτή δεν είναι λειτουργική πλήρως εξαιτίας φθορών. Είναι δυνατόν? Η ενημέρωση που έχω, κύριε Καναδρασόπουλε, από τα πρακτικά παραλαβής από πλευράς ΕΡΓΟΣΕ προς τη ΓΕΟΣΕ και του αναδόχου βεβαίως, ήταν η εταιρεία Ansaldo, αν θυμάμαι καλά, η Ιταλική, ήταν ότι αυτά τα συστήματα ήταν λειτουργούντα. Τώρα, εάν υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις, πραγματικά τις αγνοώ, γιατί θα συμμετείχα... Σύμφωνοι. Αυτό το λέει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Αυτό το λέει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του κ. Γεραπετρίτη. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, το γράφει σε 1123. Άλλο λέω. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε, αλλά ξαφνικά σε δύο μόνο συμβάσεις που εξετάσαμε πολύ σύντομα, διαπιστώνουμε τεράστια ζητήματα. Καθυστερήσεων, ασυμβατότητας, μη λειτουργικότητας. Και να πάμε τελειώνοντας, γιατί κυρία Πρόεδρος είναι αυστηρή. Στο τέλος, κάνοντας μια σύνοψη, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων λέει το εξής για τα σιδηροδρομικά έργα που έκανε η ΕΡΓΟΣΕ. Τα σιδηροδρομικά αυτά έργα αποτέλεσαν πεδίο έντονο ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών και προδιαγραφών και προμηθευτών. Οι προδιαγραφές ήταν συχνά διαφορετικές από το ένα τμήμα κάποιου χιλιόμετρων στο επόμενο επίσης κάποιου χιλιόμετρων, με συνέπεια ασυμβατότητες μεταξύ των τμήματων ως κατά τα άλλα ενιαίου έργου. Για όλες τις συμβάσεις, τι είναι η διαπίστωση κάνει? Πώς είναι δυνατόν όλες οι συμβάσεις να έχουν αυτή την
εκτίμηση από τη μεριά των εμπειρογνωμόνων. Λέτε για τις συμβάσεις των συστημάτων. Των συστημάτων, για αυτές που αναφέραμε, τις έξι. Και κοιτάξτε, κύριε Καραθανασόπουλε, αυτός ήταν και ο λόγος που αυτησυντάχθηκε και προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε και υλοποιήθηκε εν τέλει αυτή η σύμβαση 717, προκειμένου να ανατάξει όλο αυτό το σύστημα με τα διαφορετικά είδους συστήματα. Ήταν Μπομπαρντιέ, ήταν Αντράνς, ήταν Άλστομ, τα οποία δεν είχαν μεταξύ τους διαλειτουργικότητα. Και είχαν καταστραφεί, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά. Σύμφωνο, εγώ δεν είπα ότι δεν έγινε προσπάθεια. Ναι, ναι. Αλλά γιατί υπάρχει όμως αυτή η εικόνα. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλες αυτές τις συμβάσεις, από τη στιγμή που γίνεται ένας διαγωνισμός, δηλαδή δεν είναι απευθείας οι συμβάσεις, θα μπορούσαμε να πάρουμε έναν κατασκευαστή που είναι συγκεκριμένη, είναι 3-4 πανευρωπαϊκά, και να του πούμε ανάλαβε όλο αυτό το σύστημα να το εκτελέσεις. Δεν μπορούμε, γιατί πρέπει να έχουμε ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό. Δυστυχώς είναι οι θεμελιώδεις αρχές αυτές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αλλά κανένας διαγωνισμός δεν λέγει για κατάτμιση. Κανένα νομικό πλαίσιο δεν λέγει για αναγκαστική κατάτμιση των συμβάσεων. Όχι, θα όχι. Μπορούσε να ήταν ενιαία η σύμβαση. Ενιαία δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει. Γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν. Για τον απλούστατο λόγο ότι για να εκτελεστούν όλες αυτές. Άλλο η εκτέλεση. Η σύμβαση, αν παίρνει κάποιος μία σύμβαση, ναι, η οποία θα την εκτελέσει τμηματικά. Ναι. Αλλά είναι μία εταιρεία, μία κοινοπραξία, η οποία έχει ένα σύστημα, δεν έχει διαφορετικά συστήματα για κάθε τμήμα. Άρα λοιπόν και δεν υπάρχει και ασυμβατότητα ανάμεσα στα συστήματα. Μία εταιρεία για να εκτελέσει όλο αυτό το έργο από την Αθήνα μέχρι τον Προμαχώνα, δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα σχεδιασμού που εκφεύγει και της δικής μου αρμοδιότητας. Λέει και τελειώνει η Επιτροπή και λέει το εξής, ότι αυτό έγινε για να ικανοποιηθούν οι προμηθευτές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κατάτμιση των έργων κατέντησε συνήθις πρακτική, που είχε ως συνέπεια την ευκολία ενστάσεων και άσκηση ποικίλων οικονομικών διαδικασιών και παρεπόμενης καθυστερής και αναθεωρής των προϋπολογισμών. Η Επιτροπή, τέλος, κρίνει ότι τα σιδηροδρομικά έργα στο μέλλον θα πρέπει να γίνονται με ενιαίες και ίδιες προδιαγραφές παντού, χωρίς αδικαιολόγητες κατατμήσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν αναφέρεται, ή μου είπατε βέβαια ότι αναφέρεται αποκλειστικώς και μόνο αμιγώς στα έργα των συστημάτων και όχι. Σε αυτές τις συμβάσεις που εξέτασε. Εξέτασε 6 συμβάσεις η Επιτροπή. Ναι, γιατί η 635 σύμβαση που προαναφέρατε. Είναι ανάταξη. Είναι μια σύνθετη σύμβαση. Ανάταξη παλαιότερη. Ναι. Είναι ανάταξη του κομματιού που είναι οι σύραγγες, το δομοκό, ναι, και όλα αυτά. Βεβαίως. Που είναι πολλαπλών. Έχει εργασίες επιδομής. Πολλαπλών. Έχει πολλαπλές. Έχει πολλά. Άρα δεν είναι. Εντάξει, μην ξεφεύγουμε τώρα γι' αυτό. Ναι, όχι. Λέμε, ναι, η εκτίμησή τους. Προφανώς. Είναι δυνατόν εσείς εγώ να αντιλέξω στους εμπειρογνώμονες που είναι και καθηγητές και ειδικοί του είδους. Τι να σας πω. Δεν. Γιατί ολοκληρώνω με αυτό, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με βάση λοιπόν την εικόνα που έχουμε, όλη αυτή η ιστορία των συμβάσεων, όχι μόνο δεν έχει κάποιο ευτυχές αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς κατάληξε στο να μην υπάρχουν αυτά τα συστήματα, να μην είναι λειτουργικά και να έχουμε το έγκλημα των τεμπών. Ναι, απλά και μόνο για την μη τμηματοποίηση, όπως το είπατε, είναι πολύ παραγωγικό πάντως το θέμα και δεν μπορώ να πω. Πάντως να σας πω μια πληροφορία. Να σας πω μια πληροφορία και να την ψάξετε. Στη Γιουγκοσλαβία με υπερδιπλάσιο δίκτυο, πάλι στο δίκτυο αυτό που είναι Ελλάδα με Μόναχο, γιατί είναι αυτή η γραμμή, η ενιαία. Για να ανατάξει το δίκτυό της δαπάνησε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα έχει δαπανίσει μέχρι τώρα 16 δισεκατομμύρια και ακόμη δεν έχει αναταχθεί ένα πολύ μικρότερο δίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω τώρα έχουν ρωτηθεί ο μεγάλος όγκος των θεμάτων και κυρίως το δικό σας αντικείμενο περιορίζεται στα ζητήματα των συμβάσεων λόγω και της ιδιότητάς σας. Όμως ήθελα, ξεκινώντας από μία δική σας τοποθέτηση σε προηγούμενη ερώτηση, είπατε ότι αναγνωρίζετε ότι υπήρχε συνυπετιότητα της Εργοσέ για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των συμβάσεων, γιατί αν κατάλαβα καλά υπήρχε αδυναμία, καθυστερούσε μάλλον να προχωρήσει το έργο λόγω μη παραχώρησης προσωπικού από τον ΟΣΕΜ, είπατε κάτι τέτοιο. Μπορείτε να το προσθέσετε. Ναι, ναι.
Ανέφερα τη λέξη συνεπετειότητα και την ανέλησα προηγουμένως αναφέροντας στη συνέχεια αναφέροντας ότι συνεπετειότητα σημαίνει αντικειμενική ευθύνη της εργοσέ. Και για να δώσω μια εξήγηση επιπλέον, δεν είναι μόνο ο νοσέ, για να το κάνω πιο κατανοητό, για να μην ρίχνουμε όλα τα κακά στο νοσέ, που δεν φταίει κιόλας αντικειμενικά, υποκειμενικά, αντικειμενικά φταίει, ο COVID, η πανδημία ή ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν ένας από τους κυρίαρχους λόγους καθυστέρησης στην εξέλιξη των εργασιών, γιατί είχαν να κάνουν με την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ναι, για να μην μπούμε σε αυτά, επειδή εγώ σας ρώτησα ένα συγκεκριμένο. Αυτά αποτελούν αντικειμενικούς λόγους. Εντάξει. Βέβαια, ο χρόνος παράδοσης του έργου έπρεπε να ήταν πολύ πριν τον πόλεμο, πολύ πριν τον COVID, για να μην λέμε τώρα. Είπατε, αναφερθήκατε, και αυτό θέλω να μου πείτε, ότι δεν υπήρχε προσωπικό του ΟΣΕ προκειμένου να φυλάει, να γίνεται παράλληλα η κυκλοφορία της γραμμής και να συνδράμει στο να προχωρούν τα έργα. Ναι, αυτός ήταν ο λόγος από τον ΟΣΕ περί μη αποδοχής των αιτημάτων για αποκοπές κυκλοφορίας. Ότι δεν έχω προσωπικό, δεν έχω σταθμάρχες, δεν έχω ελεγκτές προκειμένου να βάλω στη γραμμή, γιατί για να εκτελεστούν εργασίες με αποκοπή κυκλοφορίας ή με περιορισμένη κυκλοφορία μονοδρόμηση, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει άνθρωπος, σταθμάρχης, ελεγκτής. Είναι αυτοί που κουνάνε τα στόπ. Αυτά δεν είναι σε γνώση το συγκεκριμένο προσωπικό και οι δυνατότητες που υπάρχουν. Όταν υπογράφονται διάφοροι συμβατικοί χρόνοι ή όταν γίνεται η επιλογή να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο η προχώρηση του έργου, δεν είναι σε γνώση της εργοσέ τουλάχιστον. Προφανώς και είναι σε γνώση και γι' αυτό και λαμβάνεται υπόψη κατά την σύνταξη των χρονοδιαγραμμάτων. Αλλά πάντοτε λαμβάνεται υπόψη ότι θα δίνονται σταδιακά. Αποχωρούσε προσωπικό του ΟΣΕ λόγω συνταξιοδοτήσεως. Είναι ένα προσωπικό το οποίο είναι γυρασμένο. Άρα και η ίδια η κατάσταση του ελλιπές προσωπικού θεωρείται ότι συμβάλλει πέρα από το ζητήματα της ασφάλειας συνολικά και στο να καθυστερήσουν στην υλοποίηση των σχετικών έργων. Προφανώς. Γιατί διαφορετικός τρόπος ήταν να σταματήσει η κυκλοφορία του τρένου. Να σου ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει μια σχετική διχογνωμία. Εκτός από τους σταθμάρχες που έπρεπε να ελέγχουν με έναν τρόπο το ότι θα σταματάει η κυκλοφορία ή θα παίζαν τέτοιο ρόλο, ζητούνταν από τον ΟΣΕ και τεχνικό προσωπικό για τη φύλαξη, για να τηρείται η ασφάλεια, δηλαδή από τους τεχνικούς της γραμμής να παραχωρούνται στην εκτέλεση των σχετικών έργων? Είναι πιθανότητα. Όταν αναφέρομαι σε προσωπικό, στις διάφορες ειδικότητες που απαιτούνται, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ επακριβώς ποιες ειδικότητες προσωπικού του ΟΣΕ απαιτούνται για μια διακοπή ή περιορισμό κυκλοφορίας ή μονοδρόμηση. Ο ανάδοχος, όταν αναλαμβάνει μια τέτοια υπηρεσία, ένα τέτοιο έργο, δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει και προσωπικό φύλαξης για την εκτέλεση των έργων, να τηρεί δηλαδή κανόνες ασφαλείας για την εκτέλεση των έργων? Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη φύλαξη των εργασιών που εκτελεί, γιατί διαφορετικά υποχρεωμένος. Από μόνος του δηλαδή, γιατί διαφορετικά, εάν σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη, δολιοφθορά, κλοπή πάνω στο χώρο που του έχει αποδοθεί για να δουλέψει και δεν την αποκαταστήσει, αυτός υποχρεούται. Όχι οποιοδήποτε άλλος. Δηλαδή το προσωπικό φύλαξης θα το βάλει για δική του προστασία. Για να μην πληρώσει λεφτά, να μην σημειωθούν βλάβες, κλοπές, δολιοφθορά. Υπάρχει αυτό το προσωπικό από τους αναδόχους ή ζητείτε από τον ΟΣΕ να παραχωρούν τεχνίτες γραμμής με αποτέλεσμα αυτό το προσωπικό είτε να μην μπορεί να παραχωρηθεί είτε να λείπει από τη συντήρηση άλλων γραμμών από το υφιστάμενο δίκτυο? Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα ο τεχνίτης γραμμής ή ο φύλακας, δεν ξέρω με ποια έννοια τον λέτε, του ΟΣΕ, που είναι για την εκτέλεση εργασιών, κατά το χρόνο εκτέλεση των εργασιών που γίνεται ο περιορισμός της κυκλοφορίας, η αποκοπή, και άλλο πράγμα, η φύλαξη με προσωπικό του αναδόχου μετά την εκτέλεση των εργασιών, το βράδυ ή κάποια μέρα Κυριακή που δεν εκτελούνται εργασίες και ούτω καθεξής. Είναι διαφορετικό το ένα. Για την εκτέλεση των εργασιών δεν είναι υποχρεωμένη και η ανάδοχος να έχει προσωπικό
φύλαξης, που, όχι. Που να εξασφαλίσει την ασφάλεια των εργασιών, όχι, για να όχι. το πω έτσι. Όχι, το προσωπικό που έχει για την εκτέλεση των εργασιών. Προφανώς είναι εξειδικευμένο. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι ο Υπουργός δεν έχει ευθύνη για την εξέλιξη των συμβάσεων. Αρμοδιότητα, είπα. Δεν έχει αρμοδιότητα. Ευθύνη όταν βλέπει ότι ένα έργο καθυστερεί, ότι οι συμβάσεις συνεχώς παρατείνονται και δεν ολοκληρώνονται στο έργο τους, έχει. Το ανέφερα προηγουμένως, μου ανέφερε ο κύριος Φλόρος, αν θυμάμαι καλά. Και ενδεχομένως και να ελέγξει και τις διοικήσεις που οι διοικήσεις δεν, δεν διορίζονται από τα Υπουργεία. Δεν Αυτό ανέφερα. Ότι μου ανέφερε, μου υπερθύμησε το επιτελικό κράτος, το ανέφερα το νόμο 4622, αλλά δεν θυμάμαι, λέω, τι γράφει μέσα. Υποθέτω ότι θα μπορούσε κάποιος υπουργός, εκεί που διορίζει ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, το να καλέσει. Θεωρητικό αυτό, πολιτικό είναι. Ευχαριστούμε πολύ.